Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ιδιαίτερα για αυτά που ακούσαμε εδώ. Η κατάσταση είναι όπως την περιέγραψε ο πρόεδρος και ο δάσκαλος Γλεφυρά. Η κατάσταση είναι άθλια. Οι συνθήκες είναι τριτοκοσμικές, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αλλά δεν ήρθαν μόνοι αυτές τις καταστάσεις. Έχουν κάποιες ευθύνες. Κάποιοι έχουν ευθύνες που φτάσαμε ως εδώ. Είναι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και δυστυχώς αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και τώρα. Είναι οι δημοτικές αρχές και οι περιφερειακές και οι νομαρχιακές. Κάποιοι έκαναν καριέρα με τους εθνικούς λόγους, με τα 50 έργα, με τα 30 ευρώ που ψηφίζονταν όλο αυτό το διάστημα, με τα νερά που δίνανε, με το ρεύμα που δινόταν. Λοιπόν, και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε αυτά. Γιατί αν τα ξεχάσουμε, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε και λύση από εδώ και πέρα. Ορισμένες προτάσεις που ακούστηκαν ήταν σωστές και πρέπει να εφαρμοστούν. Αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι όπου υπήρξε μεταστέγαση με συνθήκες γετοποίησης σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, η κατάσταση που δημιουργήθηκε ήταν ακόμα χειρότερα από την προηγούμενη. Εμείς είμαστε υπέρ της μεταστέγασης, αλλά όχι μαζικά. Πρέπει να πάνε αναοικογένειες, λίγες-λίγες, σε κάποια μέρη, έτσι ώστε εκεί να μπορέσουν να ενσωματωθούν και στα υπόλοιπα στοιχεία της κοινωνίας. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το στοιχείο της εκπαίδευσης. Πρέπει να είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση μέχρι 15 χρονών και εδώ έχουν ευθύνες και οι ίδιοι οι Ρωμά. Πρέπει να πηγαίνουν όλα τα παιδιά σχολείο μέχρι τότε. Και αυτό πρέπει να ελέγχεται από το κράτος για να δίνονται και τα αντίστοιχα επιδόματα ή αντίστοιχη βοήθεια. Και το τρίτο και πιο σημαντικό είναι οι συνθήκες εργασίας. Όταν έχεις έναν κόσμο που είναι άνεργος κατά 90-95% και ασχολείται μόνο με το εμπόριο σποραδικά, θα έχεις και ζητήματα και εγκληματικότητας και όλων των υπολείπων δύσκολων καταστάσεων. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξουν προγράμματα εργασίας και όχι επιδομάτων, έτσι ώστε να μπορέσουν τα νέα παιδιά να δουλέψουν και να μάθουν τέχνη όπως παλιότερα είχαν, αλλά δυστυχώς για διάφορους και πολλούς λόγους πετάχτηκαν έξω από ορισμένα επαγγέλματα. Λοιπόν, και για μας, για να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, το ζήτημα της εγκληματικότητας δεν είναι ζήτημα της Δημοτικής Αρχής, είναι ζήτημα της αστυνομίας. Στις επόμενες εκλογές δεν ψηφίζουμε σερίφη, ψηφίζουμε δήμαρχο και η αστυνομία πρέπει να ασχοληθεί με όσες δυνάμεις έχει, γιατί δεν έχει αρκετές. Και με το ζήτημα της εγκληματικότητας, κάτι που θα βοηθήσει και την ίδια την κοινότητα να μπορέσει αυτά τα στοιχεία να τα αποβάλει και ιδιαίτερα τη νέα γενιά Αθηγάνων, η οποία πρέπει να πάει στο σχολείο, να δουλέψει περισσότερο και να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη κοινωνία και να διεκδικήσει αυτά που τους αναλογεί. Και πάλι συγχαρητήρια στην πρόεδρο εδώ και στο σύλλογο. Και δεν θα πρέπει να μείνει εδώ η κατάσταση. Αλλά και γιατί όλα αυτά προεκλογικά ξέρετε είναι εύκολα και όλοι να χαϊδεύουμε αυτιά και να είμαστε δίπλα σας. Αλλά το θέμα είναι εδώ, μετά τις εκλογές, ποιοι θα είναι εδώ και πώς θα σταθούν έτσι ώστε να αλλάξουν τα πράγματα για τις νέες γενιές Ρωμά.